Θα φτιάξω ένα RGB φωτιστικό τείχου. Θα μπορούσα να το αγοράσω, αλλά είναι πανάκριβο και εγώ άφραγκος. Μιας και είμαι εντελώς άσχετος, αποφάσισα πρώτα να κάνω ένα σχέδιο. Προσπάθησα πρώτα να φτιάξω ένα σχέδιο. Μοιάζει πιο πολύ με αφηρημένη τέχνη, έτσι. Για να μην τα κάνω θάλασσα, αποφάσισα να ζητήσω βοήθεια από τον θείο Άγγελο, ο οποίος έχει δικό του μαγαζί. Έλα, ρε. Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, πώς πάει? Θέλω να φτιάξω ένα φωτιστικό και δεν ξέρω τι μέγεθος πρέπει να έχει, ρε φίλε. Γιατί δεν αγοράζεις ένα? Δεν αγοράζω ένα γιατί άστα να πάνε, είναι πανάκριβα. Εγώ πιστεύω ότι για να αξίζει τον κόπο πρέπει να το κάνεις μέχρι το βράδυ, μη σου πάρει ένα μήνα. Και να είναι μέχρι 10 ευρώ. 10 ευρώ, ρε φίλε, κάνουν μόνο τα χαρτόνια που θα αγοράσω. Πλάκα μας κάνεις. Αγόρασε. Άμα τα καταφέρω, το κερδίζω. Θα μπεις στο site, το theosanglos.gr και θα πάρεις ό,τι θέλεις. Πάμε, το έχεις. Είναι αρκετά δύσκολα, αλλά νομίζω θα το καταφέρω. Οκ, okay, κακή τύχη. Έλα, έλα, γεια, γεια. Πάμε, πάμε. Για αρχή χρειάζομαι χαρτόνια. Μιας και το budget είναι τόσο μικρό, αποφάσισα. Αντί να τα αγοράσω, θα πάω να ψάξω στα σκουπίδια, μπας και τα βρω δωρεάν. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ πέρα, μια χαρά νομίζω θα μου φτάσει εντωμεταξύ. Κάποιος είχε σταματήσει και με κοίταγε. Ήταν σε φάση, λέει, τι κάνει αυτός ο τύπος. Τώρα που έχω έτοιμα τα χαρτόνια, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω την κατασκευή. Έφτιαξα το σχέδιο. Τώρα με ένα κοφτάκι θα το κόψω γύρω-γύρω. Ελπίζω να πετύχει. Για να μην ξοδέψω πολλά χρήματα σε χάρακα, χρησιμοποίησα ένα βιβλίο. Μια χαρά φαίνονται, θα φτιάξω όλες 7. Τώρα που έχω έτοιμες τις κυψέλες, θα πρέπει να φτιάξω 8 ράβους. Αυτό ουσιαστικά είναι το γύρω-γύρω. Το οποίο κόλλησα με εργαλείο θερμοκόλλησης, αλλά εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κόλλα. Ρε φίλε, είναι ωραίο. Οχ, δεν έπρεπε να τα πάρω από τα σκουπίδια. Και λέω τι μυρίζει, τι μυρίζει. Ένα από τα χαρτόνια βρωμάει ψαρίλα. Αναγκαστικά θα το πετάξω. Θέλει προσοχή γιατί κάποιοι πετάνε σκουπίδια σε μπλε κάδους. Βρήκα χαρτόνι στο σπίτι από ένα δέμα που μου έχουν στείλει. Και αυτό μπορεί να βρωμάει, αλλά τουλάχιστον θα ξέρω τι είναι. Εκτός του budget, έχω να αντιμετωπίσω και τον χρόνο. Λοιπόν, πρέπει να βιαστώ, μιας και η ώρα είναι ήδη 3 και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχω ξοδέψει ούτε 1 ευρώ και οτιδήποτε έχω χρησιμοποιήσει μπορεί να το βρει. What? Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε δωρεάν, αρκεί να είναι διατεθειμένος να ψάξει τα σκουπίδια. Okay. Και πούσε, μέχρι 10 ευρώ, όπως είπαμε. Μιας και έχω κάνει τη διαδικασία ήδη μια φορά, μου είναι πιο εύκολο. Okay, ευτυχώς δεν βρωμάει τώρα. Θα τα ενώσω όλα μαζί φτιάχνοντας το σχήμα που θέλω. Και επειδή πρέπει να επικοινωνούν όλα μεταξύ τους, θα φτιάξω και μια οπτική εδώ πέρα στα πλάγια. Για όλες τις μετρήσεις μου χρησιμοποιώ αυτό το ψηφιακό μέτρο. Πρώτη φορά κάνω τις μετρήσεις με μέτρο που χρησιμοποιεί λέιζερ. Έχει ένα κουμπί από εδώ πάνω. Όταν το πατήσεις μία φορά, φεύγει το λέιζερ και χτυπάει στην αντίθετη επιφάνεια. Και όταν το ξαναπατήσεις, στην οθόνη εδώ πέρα σου γράφει ποια είναι η απόσταση και σου το λέει με μεγάλη ακρίβεια. Φορτίζει με Type-C όπως βλέπετε. Είναι πανάλαφρο, πλαστικό, σχεδίαση πάρα πολύ όμορφη. Έχει και δικό του application. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει για να πω την αλήθεια. Και όποιος θέλει να το τσεκάρει, το έχω κάτω στην περιγραφή. Το επόμενο βήμα είναι να βάλω αλουμινόχαρτο από τη μέσα μεριά. Το αλουμινόχαρτο θα αντανακλά το φως και έτσι τα LED θα φωτίζουν καλύτερα και δεν το βάζω στα έξοδα, μιας και αλουμινόχαρτο έχουν όλοι στο σπίτι τους. Μόλις κόλλησα το αλουμινόχαρτο και τώρα θα ενώσω τα οκτάγωνα. Λοιπόν, κάθε φορά που ένα οκτάγωνο ακουμπά ένα άλλο, υπάρχει μια οπή και μέσα από αυτή την οπή θα περάσουμε τη λεντοτενία. Αφού ένωσα τα οκτάγωνα, το σχέδιο είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτό θα είναι το σχέδιο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Δεν έχω ξοδέψει ακόμα τίποτα. Ο Άγγελος πρέπει να κλαίει. Ήρθε η ώρα να περάσω από μέσα τη λεντοτενία. Μπορώ να πάω να αγοράσω μια λεντοτενία με 5-6 ευρώ από τα τζάμπο. Αλλά έχω αυτήν εδώ πέρα η οποία είναι άθλια και αυτή κάπου τόσο έκανε. Απλά δεν ξέρω αν θα δουλεύει γιατί την είχα πεταμένη πάρα πολύ καιρό. Κάτσε να το δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δούλεψε. Ναι! Άγγελε, θα πληρώσεις! Αφού είδα ότι δουλεύει η λεντοτενία, την πέρασα στην κατασκευή και την κόλλησα με κόλλα. Για τα καπάκια θα χρησιμοποιήσω απλό μπλοκ ζωγραφικής, αυτό εδώ πέρα το χαρτόνι. Μπορείτε να βάλετε και μια απλή κόλλα α4, αλλά προτιμώ αυτό γιατί είναι λίγο πιο χοντρό. Μόλις έβαλα τα καπάκια και είμαι έτοιμος για τοποθέτηση. Ουσιαστικά είναι έτοιμο. Τώρα θα πρέπει να κάνω τρύπες στον τοίχο και θα τις κάνω με τη δεύτερη συσκευή που μου στείλανε. Είναι ένα ηλεκτρικό τρυπάνι παύλα κατσαβίδι. Από τρυπάνια δεν ξέρω τίποτα. Πάντως τούτο εδώ έρχεται σε αυτή τη μαύρη θήκη. Μέσα έχει έναν ταχυφορτιστή και ένα καλώδιο Type-C, το κατσαβίδι και ένα μικρό κουτί με όλες τις μύτες. Το κατσαβίδι φορτίζει με Type-C. Η εξωτερική του εμφάνιση είναι πολύ όμορφη όπως και οι περισσότερες συσκευές της Xiaomi. Από κάτω είναι η σκανδάλη του. Και η φορά ελέγχεται από ένα σύστημα που είναι ακριβώς από κάτω. Το καλύτερο όμως σημείο είναι το display που έχει και ένα δακτυλίδι γύρω-γύρω με το οποίο ρυθμίζουμε την ταχύτητα του κατσαβιδιού. Υπάρχει και ένα κουμπί από κάτω όπου μπορούμε να διαλέξουμε τον τρόπο που θα λειτουργεί και επίσης μπορούμε να δούμε αν βιδώνουμε ή ξεβιδώνουμε με αυτά εδώ πέρα τα βελάκια. Θα βάλω ένα πλαστικό από την πίσω μεριά και θα κολλήσω το φωτιστικό στον τοίχο. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστώ ένα πλαστικό πάνελ. Έχει πέρασει ήδη η ώρα και πρέπει να βιαστώ. Δεν θα προλάβω. Τελικά δεν είχε καθόλου κίνηση και φτάσαμε σε 10 λεπτά. 9,
9.90 και είναι τα πρώτα λεφτά που χαλάμε. Μόλις γύρισα, έβαλα από πάνω το plexiglass, κόλλησα το φωτιστικό, τσακ μπαμ και ήταν έτοιμο. Λοιπόν, μια χαρά έτοιμο είναι. Θέλω να σας πω και γι' αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα ανεμιστηράκι για το καλοκαίρι. Έχω φέρει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, πολλοί μου λέγατε ότι μπορεί να πάρεις ψήξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις ψήξη με αυτό το πράγμα. Είναι δύο ανεμιστηράκια, τα φοράς έτσι από πάνω. Έχει τρεις σκάλες και βγάζει δροσερό αέρα από εδώ και φυσάει στο... πώς λέγεται αυτό? Φορτίζει με ένα Type-C. Τώρα για το καλοκαιράκι, άμα είσαι σε κανένα γραφείο ή οδηγάς και δεν έχεις air condition στο αμάξι. Τέλος πάντων, θα σας το έχω και αυτό στην περιγραφή. 3, 2, 1... Ταρά! Κάτσα να πάρω τηλέφωνο το χαμένο της υπόθεσης. Ωρε φίλε, πόσα? 9.90. Έχασα! Βασικά όχι, γιατί πήρα και κάτι βίντεο και κάτι τέτοια και βγήκα το πάλι. Έχασες! Έχασα, εντάξει. Λοιπόν, κάντε εγγραφή, αφήστε σχόλιο και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!